Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα ξεκινάμε με το φυτόριο που πήγα να αγοράσω μερικά αρωματικά φυτά. Έχουμε πάρει τι χρειαζόμαστε, τώρα πληρώνουμε και πάμε σπίτι. Αγόρασα επίσης λίγο τριμμένο πεύκο για να διακοσμήσουμε ένα σημείο του τύπου με κάρτε. Έχω πάρει τα μισά, τα πηγαίνω στα μάξι και γυρίζουμε. Σας μιλάω για το συγκεκριμένο σημείο. Έτσι ήταν πριν βάλουμε το πεύκο. Και αφού το βάλαμε, έγινε έτσι. Πραγματικά, από ό,τι μπορείτε να δείτε, η διαφορά είναι τεράστια και το κάνει πολύ καλύτερο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο υλικό και για άλλα ζώα τα οποία θα έρθουν σύντομα στο κανάλι. Ας πούμε ότι δίνει κάτι πιο φυσικό. Το έχω δει από πολλούς Αμερικάνους που το χρησιμοποιούν σε κήπους και σε διάφορα βίντεο που βγάζουν και σκέφτηκα να το δοκιμάσω κι εγώ. Αφήστε μου κάτω ένα σχόλιο και γράψτε μου το πώς σας φάνηκε, εάν θα το χρησιμοποιήσετε, εάν το έχετε χρησιμοποιήσει και ό,τι άλλο θέλετε. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω για τους 190 συνδρομητές. Πραγματικά σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Τα υπόλοιπα αρωματικά φυτά από το φυτόριο αλλά και από τις αντινιέρες που τα είχα τα έβαλα εδώ πέρα που σας δείχνω. Έχω μέσα λεβάντα, διάφορα θυμάρια, λεμονοθύμαρο, μέντα, δεντρολίβανο, κάτι άλλο περίεργο όμως δεν θυμάμαι πως θα λένε. Α ναι, και δυο μου. Φτιάχνω επίσης και μία δεύτερη λιμιούλα από γλάστρα. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να μειωθεί ο πληθυσμός από την προηγούμενη. Σε λίγο καιρό θα πάρω και το φίλτρο. Θα τα δείτε όλα στη συνέχεια. Επίσης, έριξε τόσο πολύ χαλάζι που ένα παγκάκι στο σχολείο μας απλά στρώθηκε. Ήταν σαν να κρατάς κυριολεκτικά μια μπάλα από χιόνι. Μόλις γύρισα από το σχολείο και πάω να δω κατευθείαν τη γλάστρα με τα ψάρια, επειδή είχε ρίξει χαλάζι. Έχει γεμίσει ο τόπος και θέλω να δω μείνω καλά. Τελικά ήταν όλα καλά, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκτός από την άλλη. Α ναι, επίσης τα νούφερα μεγάλωσαν. Και αυτό που βλέπετε δεν είναι το καινούριο, είναι το παλιό, το οποίο είναι μέσα χωρίς γλάστρα. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, τα ψάρια έχουν ήδη μεγαλώσει. Το ένα από τα γλαστρά το έδωσα σε ένα φύλλο και το άλλο το έβαλα στην άλλη λιμνούλα. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε διάφορα περίεργα κυνηγητά. Λέτε να έχουμε απογόνους. Σκέφτομαι να βάλω το εκκλήστρα κλείρι με στη γλάστρα, αλλά δεν ξέρω αν θα καθαρίσει η θολούρα. Πάντως όλοι αυτοί οι άλγοι αρκεί για να τρώνε άνετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, μιας και ήταν λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, είχε βγει λίγο έξω από τον κόσμο των ψαριών. Και ο συγκεκριμένος τρόπος μου αρέσει και εμένα πιο πολύ από τα προηγούμενα. Όπως σας είχα πει, θα έρθουν πολλές αλλαγές στο κανάλι. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο.